Βρισκόμαστε στη μέση της καλοκαιρινούς περίοδου του 2015 και ήδη τα στοιχεία που έχει η υπηρεσία μας είναι αποφαρυντικά. Έχουμε ήδη στην περιοχή μας από Παλαιά Επίδαυρο μέχρι και Κιάτο και Πόρτο Γεμενό προς το παρόν 8 πνιγμούς, 3 παραλίγο πνιγμούς και έναν αγνοούμενο δίτη στην περιοχή του Πόρτο Γεμενού. Εδώ θέλω να τονίσω ότι οι ηλικίες των πνιγμών είναι πάνω από 60, ξεπερνάνε τα 60 έτη. Όλοι δηλαδή οι πνιγμένοι μέχρι τώρα είναι άνω των 60 ετών. Και αυτό που θέλω να συνιστήσω και στους λουόμενους και σε όλους τους όσους ασχολούνται την καλοκαιρινή περίοδο με τη θάλασσα, να είναι πολύ προσεκτικοί. Με κάποια προβλήματα υγείας ή οι μεγάλοι άνθρωποι, μεγάλης ηλικίας άνθρωποι, καλό θα είναι να έχουν κάποιον μικρότερο μαζί τους, δεν ξέρω, τον εγγονό, τον γιο, την κόρη, καλό θα είναι να συνοδεύονται από κάποιον άνθρωπο, γιατί βλέπουμε τελικά ότι οι πνιγμοί πλέον εντοπίζονται σε πολύ μεγάλες ηλικίες και σε ανθρώπους που έχουν ήδη κάποια ιατρικά προβλήματα, είτε καρδιάς ή και άλλα ζητήματα. Ακόμα δράτω με τις ευκαιρίες να πω για τον αγνοούμενο που έχουμε στο Πόρτο Γερμανό εδώ και 1,5 μήνα, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με υποβρύχιες καταδύσεις για φωτογράφηση, για να δουν το βυθό, γιατί είναι ένα σπορ και αυτό, όπως όλα τα άλλα που αφορούν τη θάλασσα, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Οι καταδύσεις είναι ένα άθλημα το οποίο είναι ασφαλές από μόνο του, εφόσον κάνεις τα σωστά πράγματα. Εφόσον όμως δεν τηρείς τους κανόνες, δυστυχώς γίνεται επικίνδυνο. Με το συγκεκριμένο αγνοούμενο στο Πόρτο Γερμανό, ο άνθρωπος ήταν σε μια ηλικία 50 ετών, είχε πάει να βουτήξει μόνος του, κάτι το οποίο ποτέ δεν κάνουμε. Πάντα πρέπει να έχουμε ένα τέρι μαζί μας, γιατί θάλασσα είναι, και ειδικά μέσα στη θάλασσα, δεν ξέρουμε τι μπορεί να μας συμβεί αύριο, γιατί τα λάθη είναι ανθρώπινα. Πρέπει να έχουμε κάποια ασφάλεια μαζί μας, δεν γίνεται να πηγαίνουμε μόνοι μας κάπου. Θέλω να επιστήσω την προσοχή επίσης στους οδηγούς ταχυπλών σκαφών, επειδή ήδη έχουμε πανελλαδικά κάποια περιστατικά. Προχτές έγινε στη Ρόδο μια παράσταση μια τουρίστριας από ταχύπλο σκάφος και δυστυχώς διαμελίστηκε. Θα πρέπει οι άνθρωποι οι οποίοι οδηγούν τα ταχύπλα σκάφη και τα jet ski να προσέχουν ιδιαιτέρως. Ιδιαίτερα το καλοκαίρι που οι παραλίες είναι γεμάτες από κόσμο, για να μην έχουμε δυσάρεστα γεγονότα και περιστατικά. Κύριε Λιμενάρχα, η συμπεριφορά των λουωμένων απέναντι στη θάλασσα ποια είναι? Δεν θέλω να κατηγορήσω τους λουωμένους, αλλά υπάρχει μία μερίδα λουωμένων που νομίζουν ότι η θάλασσα είναι δικιά τους. Δηλαδή, έχει παρατηρηθεί φαινόμενα λουωμένοι να απομακρύνονται από τη στεριά και 1, 2 και 3 μίλια. Όπως και να το κάνουμε, η θάλασσα είναι ένα αγαθό για τη χώρα μας. Αλλά για να μπορέσουμε να το απολαύσουμε αυτό το αγαθό, θα πρέπει να σεβόμαστε το υγρό στοιχείο. Δυστυχώς, όπως και να το κάνουμε, η θάλασσα είναι ωραία όταν παίζουμε και κάνουμε παιχνίδια. Από εκεί και πέρα όμως, όταν ξεφεύγουμε, γίνεται και βραχνάς. Δηλαδή έχουμε θανάτους, έχουμε πνιγμούς και γι' αυτό θα πρέπει να δίνουμε μια ιδιαίτερη προσοχή. Δεν χρειάζεται πάρα πολλά πράγματα. 3 πραγματάκια. Όταν πάμε για μπάνιο, τουλάχιστον 3 ώρες πριν, δεν θα πρέπει να έχουμε φάει κάτω κάτι. Δεν θα πρέπει να πίνουμε αλκοόλ. Δεν θα πρέπει να καθόμαστε πολλές ώρες στον ήλιο και αν έχουμε κάποιο ιατρικό πρόβλημα, είτε καρδιάς ή οτιδήποτε, αυτά είναι για τις μεγάλες ηλικίες, θα πρέπει να έχουμε κάποιον μαζί μας. Έστω, μην ξεκινάμε να πηγαίνουμε μόνοι μας. Ειδικά άνθρωποι μεγάλων ηλικιών συνήθως κατεβαίνουν από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 ή κατά τις ώρες μετά τις 6 το απόγευμα, στις οποίες εκείνες τις ώρες δεν υπάρχουν ναυαγοσώστες. Το ωράριο των ναυαγοσωστών, και αυτό θέλω να το τονίσω, στις παραλίες μας είναι από τις 10 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν ναυαγοσώστες, ούτε στις πρωινές ώρες, στις πολύ πρωινές, ούτε στις απογευματινές. Και δεν υπάρχουν και σε όλες τις παραλίες ναυαγοσώστες. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν αφορά εμάς, αφορά την πολιτεία και αφορά και τους δήμους και το κατά πόσο μπορούν να κάνουν προσλήψεις. Εμείς φροντίζουμε να ενημερώνουμε όλους τους δήμους και όλα τα
τουλάχιστον εκεί που είναι πολυσύχνα στις παραλίες, να υπάρχουν ναυαγοσώστες, ώστε να υπάρχει κάποια ένα υποτύπου ασφάλειας. Ένας άνθρωπος δηλαδή σε μια παραλία ο οποίος γνωρίζει πέντε πράγματα και μπορεί να επέμβει. Και έχουμε τέτοιες επεμβάσεις. Στην περιοχή μας δηλαδή, αυτό που έχω να σας πω είναι ότι στην περιοχή του Λουτρακίου οι ναυαγοσώστες κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Ήδη έχουν σώσει 4 άτομα που παρατρίχαν να πνιγόντουσαν και με την άγκαιρη επέμβασή τους αποσοβήθηκε το γεγονός. Και σε άλλες περιοχές, και στους Αγίους Θοδόρους που έχει ναυαγοσώστες. Κάποιες άλλες παραλίες δυστυχώς δεν έχουν ναυαγοσώστες. Αναγκαστικά εμείς βάσει νομοθεσίας επεμβαίνουμε με πρόστιμα προς τους Δήμους. Βέβαια αυτό δεν είναι λύση, το να βάζουμε πρόστιμα και να μην υπάρχουν κάποιοι ναυαγοσώστες. Εγώ αυτό που θα είχα να προτείνω είναι να κάνουν τα δύνατα δυνατά ο κάθε Δήμος πριν αρχίσει η καλοκαιρινή περίοδος, ώστε να μπορέσει να βάζει κάποιους ναυαγοσώστες στις παραλίες του για να παρέχει την ασφάλεια προς τους πολίτες. Γιατί τελικά οι πολίτες χρειάζονται αυτή την ασφάλεια και τη σιγουριά που μπορεί να τους παρέχει η πολιτεία. Όσο κατά τα άλλα, το λιμεναρχείο υπερβάλλει αυτούς. Τα στελέχη του λιμεναρχείου στην Κόρινθο είναι σε καθημερινή βάση σε περιπολίες, σε σακτές και προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους όσο μπορούν πιο επαγγελματικά και πιο καλά. Σήμερα είδαμε στη θάλασσα και το ταχύπλο του λιμενικού. Ναι, σήμερα έπεσε, το φτιάξαμε και πιστεύω να μπορέσουμε να το έχουμε συνέχεια μες στη θάλασσα, γιατί όπως ξέρετε εργαλείο είναι, παθαίνει βλάβες και ό,τι κινείται, εμείς στη θάλασσα λέμε ότι ό,τι κινείται παθαίνει βλάβες, ό,τι δεν κινείται δεν παθαίνει βλάβες. Και φροντίζουμε να κάνουμε μια μέση λύση έτσι ώστε να έχουμε και εμείς τα εχέγγυα για να μπορούμε να παρέσουμε την ασφάλεια. Το να έχω ένα σκάφος σαν λιμεναρχείο Κορίνθου στην περιοχή και να υποπτεύει είναι πολύ πιο καλύτερο από το να κάνω κατασταλτικό αγώνα. Δηλαδή, εγώ σαν λιμενάρχης πιστεύω πιο πολύ στην πρόληψη παρά στην καταστολή. Η πρόληψη προλαμβαίνει πολλά πράγματα, έτσι έχω μάθει μέχρι τώρα στην καριέρα μου, παρά από το να αστυνομεύω και να καταστήλω κάποιο γεγονός. Κύριε Λιμεναρχά, επειδή υπάρχει μια σύγχυση σχετικά με τις παραλιακές ακτές και την αρμοδιότητά τους, βλέπουμε πολλούς ιδιοκτήτες ζώων να τα βάζουν στη θάλασσα να κάνουν μπάνιο. Αρμόδια είναι η δημοτική αρχή, η εκάστη δημοτική αρχή, είναι η αστυνομία ή το λιμεναρχείο? Υπήρχε μεγάλο πρόβλημα με αυτό το ζήτημα όσον αφορά με το να κάνουν το μπάνιο τους, να το πούμε λίγο πιο λαϊκά, τα ζώα. Γι' αυτό φέτος έχουν χαρακτηριστεί κάποιες παραλίες σε όλους τους δήμους της περιοχής μας, οι οποίες είναι αποκλειστικά για να κάνουν μπάνιο για τα ζώα, τα οικόσιτα, όπως τα λέμε, και τα αυτά. Υπάρχουν οι παραλίες αυτές, από όσο ξέρω τώρα, πρόχειρα είναι στο Λουτράκι, στην περιοχή της σχολής μηχανικού, δηλαδή από το κατάστημα Αλτέρα και προς τον Ιστμό. Υπάρχει ένα μέρος εδώ στην Κόρινθο που είναι κοντά στα, αν δεν απατώμε, στην περιοχή Καλάμια λίγο πιο πέρα. Αντίστοιχες παραλίες υπάρχουν και στην περιοχή των Ισμίων και στην περιοχή των Αγίων Θοδόρων και στην περιοχή της παλαιάς Πηδαύρου και στο Πόρτο Γερμανού που είμαστε και εκεί υπεύθυνοι. Επειδή υπήρχε αυτό το πρόβλημα, βλέπαμε σκυλιά διάφορα να κάνουν μπάνια μέσα σε ενδόμενους και όσο να πούμε αυτό ήταν και αντιαισθητικό και ο κάθε πολίτης δεν μπορούσε να ανεχθεί το να είναι δίπλα του ένα σκυλί. Γι' αυτό το λόγο η πολιτεία έδωσε αυτή τη λύση να υπάρχουν κάποιες ειδικές παραλίες ώστε τα σκυλιά να κάνουν και αυτά το απαραίτητο μπάνιο τους το καλοκαίρι. Από εκεί πέρα το να υπάρχει σκυλί στην παραλία, η νομοθεσία λέει ότι μπορεί να υπάρξει εφόσον είναι δεμένο, φοράει φήμωτρο και δεν ενοχλεί τους λουόμενους. Δεν μπορεί να κάνει μπάνιο σε πλάς λουωμένο, η οποία είναι χαρακτηρισμένη, δεν είναι χαρακτηρισμένη για να κάνουν τα διάφορα σκυλιά. Και ούτε να περιφέρεται μέσα στις ξαπλώστρες. Και ούτε να περιφέρεται μέσα. Ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος, γιατί όπως έχουν δικαίωμα οι ζωόφιλοι οι οποίοι έχουν τα σκυλιά, έτσι δικαιώματα έχουν και οι απλοί πολίτες. Και ο ζωόφιλος ή αυτός που έχει ένα σκυλάκι στην ιδιοκτησία του, θα πρέπει να ακολουθεί κάποιους κανόνες, δηλαδή να το έχει δεμένο, να το έχει φημωμένο έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να δακώσει κάποιον, να είναι δίπλα του στην παραλία
Και από εκεί και πέρα, εάν, συγγνώμη που θα πω την έκφραση, αν κάνει και τα απαιτητώματά του, θα είναι υποχρεωμένος να τα μαζέψει κιόλα και όχι να τα αφήσει εκεί. Έτσι είναι, η πολιτεία πρέπει να ακολουθείται από κάποιους κανόνες. Ιδάλλως θα είχαμε αναρχία, δεν θα είχαμε μια ευνοούμενη πολιτεία. Εμείς, κύριε Μενάρχα, να σας ευχαριστήσουμε. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Το μόνο που έχω να προσθέσω κλείνοντας είναι ότι έχουμε ένα υπέρτατο αγαθό στην Ελλάδα. Τον ήλιο, μάλλον όχι ένα. Έχουμε τον ήλιο και τη θάλασσα. Ευτυχώς όλη η Ελλάδα περιβρέχεται από θάλασσα. Αυτό που έχω να συστήσω και ειδικά στους γονείς μικρών παιδιών είναι μάθετε στα παιδιά σας κολύμπι. Θα πρέπει στην Ελλάδα οι Έλληνες να ξέρουν κολύμπι και θα πρέπει να ξέρουν να χειρίζονται τη θάλασσα. Είναι πολύ καλό αυτό, δεν είναι κακό. Οι αρχαίοι ημών πρόγονοι είχαν τέλεια σχέση με τη θάλασσα. Πρέπει και εμείς να αρχίσουμε να αποκτήσουμε, να αρχίσουμε να αποκτάμε αυτή την τέλεια σχέση. Δεν νοείται να υπάρχουν κολυμβητές τέλειοι από άλλες χώρες, από χώρες που δεν έχουν καν θάλασσα, Αυστρία, Ελβετία, τα βλέπουμε στους διάφορους αγώνες κολυμβητικής που γίνονται, και να μην υπάρχουν Έλληνες. Η ευχή μου θα είναι να υπάρχουν αύριο Έλληνες πρωταθλητές στο κολύμπι και να μην έχουμε πνιγμούς πλέον σε αυτή τη χώρα. Και αυτό που λέω πάντα και θα πρέπει να γίνει μοτό των Ελλήνων, ότι τη θάλασσα πρέπει να τη σεβόμαστε. Όπως πρέπει να σεβόμαστε αρκετά πράγματα σε αυτή τη χώρα, αλλά ειδικά τη θάλασσα πρέπει να τη σεβόμαστε. Για να μπορούμε να ευχαριστιόμαστε τα παιχνίδια της και τη διασκέδαση που μπορεί να μας προσφέρει. Και ας ελπίσουμε μέχρι τέλος του καλοκαιριού να μην έχουμε άλλα περιστατικά. Μακάρι, και το εύχομαι με όλη μου την καρδιά, να μην έχουμε άλλα περιστατικά. Ευχαριστώ πολύ.